Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ζήτησα πριν από 2 μήνες από τον κύριο Δήμαρχο, κάποια στιγμή τον Νοέμβριο, να συμμετάσχω σε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς συμπληρώνεται περίπου 2 χρόνια από την ίδρυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ενθυμούμενος πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει σε αυτή εδώ την αίθουσα τα τελευταία 2 χρόνια, να κάνουμε ένα απολογισμό που βρισκόμαστε σήμερα στο μεταναστευτικό, που βρισκόμασταν πριν από 2 χρόνια, όλοι θυμόμαστε που βρισκόμασταν πριν από 6 χρόνια. Και νομίζω πλέον είναι φανερό ότι η πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα του μεταναστευτικού απέδωσε αυτά που υποσχεθήκαμε σε εσάς και στους πολίτες της Σάμου ότι θα αποδώσουν. Σας είπα σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η κυβέρνηση έχει θέσει 2 συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών μέσω μιας πολιτικής 6 σημείων. Η καλύτερη φύλαξη των συνόρων ήταν το νούμερο 1. Ο ταχύτερος διαχωρισμός προσφύγων από παράτυπα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες ήταν το 2 σημείο. Οι απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας ήταν το 3 σημείο. Η λειτουργία των κλειστών ελεγχόμενων δομών ήταν το 4 σημείο. Ο καλύτερος έλεγχος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αυτές που εμπλέκονται σε διακίνηση παράτυπα εισελθόντων μεταναστών, ήταν το 5 σημείο. Και το 6 σημείο ήταν η σημαντική μείωση των παροχών των οικονομικών ωφελημάτων που δινόντουσαν σε αυτούς που μπαίναν παράνομα στη χώρα μας. Γιατί συνέβαινε το εξής οξύμορο: με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούσαμε έμεσα τα κυκλώματα λαθοδιακινητών. Έχουν περάσει 2 χρόνια που εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική. Στη Σάμο το 2017 είχαμε 5.300 αφίξεις. Το 2018 είχαμε 8.700 αφίξεις. Το 2019 είχαμε 10.500 αφίξεις. Το 2020, αντίθετα, είχαμε 1.300 αφίξεις. Μία μείωση 88%. Και φέτος, στο πρώτο δεκάμηνο του 2021, είχαμε 242 αφίξεις. 242 αφίξεις φέτος, σε σχέση με 10.545 το 2019, αυτό είναι μία μείωση 98%. Και βέβαια, την ίδια εποχή, η Ιταλία έχει διπλασιασμό αφίξεων, η Βουλγαρία έχει τετραπλασιασμό αφίξεων και η Ισπανία στα Κανάρια νησιά έχει επταπλασιασμό αφίξεων. Άρα σε καμία περίπτωση δεν είναι ο κορονοϊός αυτός που επηρέασε τις αφίξεις προς τη χώρα μας, γιατί οι αφίξεις συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με το 2020. Την ίδια στιγμή που η χώρα μας το τελευταίο 12μηνο έχει μείωση ροών συνολικά στα νησιά μας κατά 90%. Άρα ο πρώτος στόχος της πολιτικής Κυριάκου Μητσοτάκη, η μείωση των ροών, είναι μια πραγματικότητα. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν ο περιορισμός, ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο παράδειγμα στην Ελλάδα από το Βαθύ, που περπάτησα τώρα από το ξενοδοχείο και ήρθα μέχρι την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σε μια πόλη πολύ πιο ήσυχη, πολύ πιο ασφαλή σε σχέση με αυτά που βιώσαμε μαζί την τελευταία διετία, σε σχέση με αυτά που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια όταν εφαρμόστηκε η πολιτική των ανοιχτών συνόρων, που το ψήφισμα που ακούσαμε στην αρχή της συνεδρίασης μας θύμισε με το πιο γλαφυρό τρόπο, όταν κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν κατάματα την πραγματικότητα. Άρα η μείωση των ροών οδήγησε σε μείωση των διαμενόντων. Στις 31 Οκτωβρίου του 2019, για να μην πάω πολλά χρόνια πίσω, είχαμε εδώ στην πόλη 6.200 άτομα. Πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε 4.200 άτομα, μια μείωση 32%. Γιατί από την αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και από την ημέρα που ανέλαβα αυτό το Υπουργείο, ξεκινήσαμε την αποσυμφόρηση των νησιών σταθερά και διαρκώς, μήνα με το μήνα. Στο τέλος Οκτωβρίου φέτος είχαμε 354.
δηλαδή χρησιμοποιείται το 1 δέκατο της νέας δομής, μία μείωση 94% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019. Σας είπα και σας κοίταξα στα μάτια την τελευταία διετία και σας είπα εμπιστευτείτε την κυβέρνηση, ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Με μια συνολική πολιτική τοποθέτηση. Υποσχεθήκαμε μείωση ροών και το κάναμε. Υποσχεθήκαμε αποσυμφόρηση και το κάναμε. Υποσχεθήκαμε ότι ο κορονοϊός δεν θα επηρεάσει τις τοπικές κοινωνίες λόγω των δομών και θέλω να σας πω ότι δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής στη δομή, στο κιτ του Βαθέως από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα στη δομή της Ερβού. Άρα και αυτό έγινε πράξη. Σας υποσχεθήκαμε ότι μόλις ανοίξει η νέα δομή θα κλείσει η παλιά. Και πάρα πολλοί αμφιβάλλανε, λένε δεν θα γίνει αυτό, μας κοροϊδεύουνε. Θα έχουμε δύο δομές. Η δομή παραδόθηκε τον ίδιο μήνα. Τον ίδιο μήνα από την έναρξη της δομής της Ερβού, η οποία εντός 4 ημερών είχε ολοκληρωθεί η μεταφορά. Άρα και αυτό πραγματοποιήθηκε. Υποσχεθήκαμε ότι θα δώσουμε ανταποδοτικά στους Δήμους και έχουμε δώσει συνολικά 6,9 εκατομμύρια στο Δήμο Ανατολικής Σάμου από το 2020 μέχρι σήμερα. 2.412.214 ευρώ ως ανταποδοτικά τέλη και 1,8 εκατομμύρια ως αποζημιώσεις και έκτακτες επιχορηγήσεις. Και έχουμε εντάξει 5 έργα στο Ταμείο Αλληλεγγύης συνολικού ποσού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης θεσπίσαμε ένα μόνιμο πλέον μηχανισμό αποζημίωσης για τους κατοίκους. Βέβαια, στη νέα δομή της Ερβού δεν νομίζω θα χρειαστεί ποτέ να αποζημιωθούν κάτοικοι, γιατί δεν θεωρώ ότι θα ξαναέχουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν πράγματι οι περίοικοι εδώ στην πόλη από τη λειτουργία του κήτου Βαθέως. Και αλλάξαμε και την νομοθεσία ύστερα από αίτημα των τοπικών κοινωνιών, ώστε τα μικρότερα αιτήματα αποζημιώσεων να καλύπτονται με πολύ πιο απλές διαδικασίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιοι λένε ότι η δομή είναι πολύ μακριά. Κάποιοι λένε αντιθέτως ότι είναι πολύ κοντά. Κάποιοι λένε ότι η δομή είναι σαν φυλακή. Κάποιοι λένε ότι όμως δεν είναι εντελώς κλειστή. Και αυτό δείχνει ότι ακολουθήσαμε ένα μέσο δρόμο. Ένα μέσο δρόμο λογικής. Η δομή είναι επαρκώς μακριά από την πόλη και έχει τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζονται για την προστασία των ωφελούμενων, του προσωπικού και της τοπικής κοινωνίας. Και μέχρι στιγμής, και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχίσει και στο μέλλον, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα σημαντικό περιστατικό που να σχετίζεται με τη λειτουργία της δομής. Από εκεί και πέρα, το αν θα υπάρχει κόσμος που θα κατεβαίνει στην πόλη κάθε μέρα επαφίεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί σας έχουμε δώσει τη νομική δυνατότητα, αν θέλετε, με έσοδα του Δήμου, θα εισπράτετε εσείς το αντίκρισμα, να ανοίξουν μαγαζιά μέσα στη δομή, τα οποία θα τα προκηρύξει ο Δήμος και θα έχετε τα εισοδήματα από αυτό, είναι δικιά σας απόφαση. Γνωρίζω ότι είχατε αποφασίσει μέχρι στιγμής να μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Άρα οι άνθρωποι κατεβαίνουν κάθε μέρα στην πόλη για να ψωνίσουν. Είναι απολύτως λογικό. Αν θεωρείτε καλύτερα ως Δήμος να έχουν μαγαζιά μέσα ώστε να έρχονται λιγότεροι στην πόλη, αυτό είναι μια δικιά σας επιλογή που σας δίνει το νομοθετικό πλαίσιο. Θεωρούμε τους Δήμους το βασικό μας σύμμαχο στο θέμα του μεταναστευτικού και στηριζόμαστε πάρα πολύ στους Δήμους για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Νομίζω ότι η Σάμος πλέον έχει αφήσει πίσω της το μεταναστευτικό. Ακούστηκαν έντονες φωνές. Θυμάμαι σε προηγούμενες παρουσίες μου εδώ πέρα και πολλοίς κόσμος με αγωνία να είναι στο δρόμο ή μέσα στην αίθουσα. Και έγινε και αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης γενικότερα στο το Βόρειο Αιγαίο το θέμα του μεταναστευτικού. Και στη Χίο και στη Λέσβο ακούγονται πράγματα που ακούστηκαν εδώ. Αλλά νομίζω ότι μετά το παράδειγμα της Σάμου ότι τελικά η κυβέρνηση έκανε αυτό που είπε, πλέον είναι φανερή η αξιοπιστία μας στους απλούς πολίτες. Και αυτό φαίνεται στις ποιοτικές δημοσκοπήσεις που ρωτάμε τον κόσμο αν θεωρεί ότι η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήξερε και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών παραδέχεται ότι το σήμερα είναι πολύ καλύτερο από το χθες. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μας εμπιστεύτηκαν σε αυτό το δύσκολο δρόμο. Και κάποια στιγμή, το είχα πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου, ήταν και μια μοναχική διαδρομή κάποια στιγμή. Αντιμετώπισα και εγώ προσωπικά αρκετή πίεση τα τελευταία δύο χρόνια,
από τους πολίτες που οποίοι θυμόντουσαν πως ζήσαν επί ΣΥΡΙΖΑ και φυσικό ήταν να έχουν μια επιφυλακτικότητα. Η ζωμή της Δερβού πλέον καλύπτει οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη μπορεί να υπάρξει. Αντιλαμβάνεστε, το μεταναστευτικό είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει την Ευρώπη για πολλές δεκαετίες. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Υπάρχουν προκλητικές δηλώσεις που τις ακούτε. Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω και κυρίως τους πολίτες του Αιγαίου ότι η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση μπορεί να υπάρξει. Ο στόχος μας ήταν ποτέ να μην ξαναβρεθούμε ποτέ σε έκτακτη ανάγκη. Και κάποιοι μπορεί να λένε ότι η δομή στη Ζερβού είναι μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε, κάποιοι θα λένε ότι είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα έπρεπε. Η ουσία είναι ότι αυτό που θέλουμε εμείς να είναι άδεια. Και ήδη αυτή τη στιγμή η δομή ουσιαστικά είναι άδεια. Και θα είναι ακόμα περισσότερο άδεια, ελπίζω, στο τέλος του χρόνου, καθώς βγαίνουν περισσότερες αποφάσεις και ο κόσμος μετακινείται όπως πρέπει, είτε προς την υπηρετική Ελλάδα, είτε προς απέλαση, ανάλογα με την περίπτωση. Αλλά ήθελα να έχουμε την εξασφάλιση. Ήταν αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι είναι η ασφαλιστική δικλίδα, ότι ποτέ δεν θα με ξαναπάρει ο Δήμαρχος μέσα στη νύχτα να μου περιγράψει ένα έκτακτο γεγονός μέσα στην πόλη που είχε κινητοποιήσει όλο το λαό της Σάμου και την αγωνία που οι κάτοικοι του Βαθέως βιώσανε. Αφήσαμε λοιπόν το μεταναστευτικό πίσω μας και νομίζω αυτή είναι μια επιτυχία που ανήκει σε όλους. Από εκεί και πέρα οι ιδεολειψίες θα υπάρχουν πάντα. Θα υπάρχουν αυτοί που ονειρεύονται την πολιτική ανοιχτών συνόρων που δημιούργησε την κρίση του 2015. Αυτοί που για οικονομικούς ή για ιδεολογικούς λόγους θέλουν να ξαναδούμε ροές. Αλλά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Οι Κόσκοι Λέρος επίσης έχουν αφήσει πίσω τους το μεταναστευτικό, με δύο δομές οι οποίες εγκαινιάζονται στις 27 Νοεμβρίου, οι οποίες θα είναι εντελώς άδειες από ό,τι φαίνεται από τους διαμέντες που υπάρχουν εκεί. Η Λέσβος και η Χίος δυστυχώς για μικροπολιτικούς λόγους εξακολουθούν να βασανίζεται η κοινωνία τους με τα διλήμματα που συζητάγαμε και στη Σάμο πριν δύο χρόνια, αλλά η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη μέσα στο 2022 να ολοκληρώσει και τη δημιουργία αυτών των δομών για να κλείσει Βιάλ και για να κλείσει η προσωρινή δομή στο Μαυροβούνι. Ως προς το θέμα της παλιάς δομής στο Βαθύ, οι δεσμεύσεις είναι συγκεκριμένες και ξεκάθαρες. Η δομή αυτή θα μεταβιβαστεί στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Αντιλαμβάνομαι ότι από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου είναι δύο ιδιοκτήτες. Ένα μέρος ανήκει στην ΕΤΑΔ και ένα μέρος ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Επειδή αυτή η διαδικασία της δωρεάν παραχώρησης έχει καταργηθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης, έχω δεσμευθεί προς το Δήμο με εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού ότι θα πληρώσει το Υπουργείο προς το Δήμο το ισόποσο της αγοράς. Επαφίεται λοιπόν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, που έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες, γνωρίζω από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να ξεκινήσει τη διαδικασία με την ΕΤΑΔ και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, να ετοιμαστεί η συμβολιογραφική πράξη αγοράς της έκτασης από το Δήμο. Εμείς θα μεταβιβάσουμε ως δωρεά του Υπουργείου προς το Δήμο το ποσό που απαιτείται για την αγορά της έκτασης, για τα έξοδα της μεταβίβασης και για τα έξοδα που θα χρειαστούν και για τις πρώτες ενέργειες για τη χρήση της γης. Το τι θα κάνετε σε αυτή τη γη είναι κάτι που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμου, τη Δημοτική Αρχή. Εμείς ως κεντρική κυβέρνηση δεν έχουμε κάποια παρέμβαση. Είναι θέμα δικό σας να επιλέξετε τι θέλετε να κάνετε. Από εκεί και πέρα, επίσης, για τα επίγοντα, για τα θέματα της καθαριότητας, για τα θέματα της προστασίας των αδέσποτων, έχω πει ξεκάθαρα. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε εδώ με δικά μας συνεργεία να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λογικό είναι. Εσείς είστε εδώ. Εμείς θα χρηματοδοτήσουμε το Δήμο Ανατολικής Σάμου να μας υποβάλει ένα συγκεκριμένο αίτημα το ποσό που χρειάζεται για συγκεκριμένες συνέργειες. Εντός λίγων ημερών θα εγκριθεί από εμάς. Υπάρχει διαθεσιμότητα στον προϋπολογισμό μας για κάλυψη αναγκών Δήμων. Άρα δεν έχουμε θέμα χρηματοδοτικό πιστώσεων ούτε το 2021 ούτε το 2022. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει πολύ καλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία να αποφασίσει πώς ακριβώς, με την Οικονομική Επιτροπή, με τη διαδικασία που θέλετε εσείς. Υπάρχουν και ειδική νομοθεσία, νομίζω τώρα ακόμα ενισχύει, αν δεν κάνω λάθος, και λόγω κορονοϊού για θέματα καθαριότητας που μπορεί να επιτρέψουν κάποιες διαδικασίες να γίνουν ταχύτερα. Είναι δεδομένο ότι η έκταση θα έρθει στο Δήμο και είναι δεδομένο ότι εμείς θα καλύψουμε ό,τι δαπάνη υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει κανένα χρηματοδοτικό κενό
προς το Δήμο Ανατολικής Σάμμου είναι δέσμευση. Εμείς έχουμε ένα προπολογισμό σαν Υπουργείο, να ξέρετε, για στήριξη των Δήμων κάθε χρόνο, με νόμο που πέρασε αυτή η κυβέρνηση, 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα κάθε χρόνο το Υπουργείο παίρνει 50 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για να δώσει σε Δήμο. Άρα δεν θα υπάρξει κανένα θέμα χρηματοδοτικής κάλυψης, ούτε για τα επίγοντα έργα καθαριότητας που μπορεί να χρειαστούν, είτε ούτε για την αγορά του ακινήτου, και από εκεί πέρα να εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα και οτιδήποτε θέλετε να κάνετε μετά. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσετε στο Δήμο. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι μετά από 2 χρόνια, μετά από 6 χρόνια που βασανίστηκε η Σάμμος, πλέον μπορούμε να πούμε ότι το μεταναστευτικό είναι πίσω μας. Και δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για τη μέση οικογένεια, για το μέσο επιχειρηματία στη Σάμμο. Φαντάζομαι, έτσι ισχύει στοιχείο αυτή τη στιγμή, δεν είναι το θέμα συζήτησης πλέον στις παρέες μας, στις οικογένειές μας, κάθε μέρα, όπως ήταν το 2015 ή το 2016. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, από μένα, και ευχαρίστω να ακούσω τους επικεφαλείς και τους συμβούλους και να απαντήσω συνολικά σε ερωτήσεις. Προσήρθαν στο σώμα η κυρία Αρβανίτη, ο κύριος Αρχοντούλης και η κυρία Τσερέ. Συνόλο 27, έχουμε παρόντες 20, απόντες 7. Ωραία. Θα πρέπει βέβαια να πω, κλείνοντας, και να ευχαριστήσω πέρα από όλους εσάς 2 εξαιρετικούς αμοιώτες για τη μεγάλη στήριξη και εμπιστοσύνη τους, τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη, που από την πρώτη στιγμή στήριξε την πολιτική απεμπλοκής της Σάμμου από το μεταναστευτικό, και τον δικό σας, τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής ετούν τον Άσυλο, ο οποίος νυχθημερών ασχολήθηκε και με το θέμα της λειτουργίας νέας δομής και με την άμεσο κλείσιμο του ΒΑΤΕ. Θα προτιμήσω οι συνεργάτες μου, είναι μαζί μου ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Λογοθέτης, και ο Ειδικός Γραμματέας, ο κ. Κωνσταντίνου, να με συνδράμουν σε απάντηση ερωτήσεων μετά που θα ανοίξετε τη συζήτηση.